Την πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από το 23 προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς μετά τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα θα απαλλαγούν από το φόρο και οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι συνταξιούχοι, όπως θα μας εξηγήσει τώρα ο Βασίλης Τσεκούρας. Βασίλη. Γιάννη, έμεση αύξηση του εισοδήματός τους θα δουν δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι από το 2023, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών θα καταργήσει και για αυτούς, όπως και στον ιδιωτικό τομέα, μέχρι και το 2022, θα επεκταθεί φυσικά και για αυτούς και το 2023. Δεν θα πληρώνει λοιπόν κανείς εισφορά αλληλεγγύης από το 2023. Βρέθηκαν λοιπόν τα χρήματα, αυτό το κονδύλι του 1,2 δισεκατομμύριων ευρώ που εκκρεμούσε για να καταργηθεί πλήρως αυτή η έκτακτη εισφορά, η οποία είχε επιβληθεί κατά διάρκεια των δεκαετών μνημονίων. Και πλέον, Γιάννη, να δώσουμε και δύο παραδείγματα. Ένας συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα 1.200 ευρώ θα κερδίζει το χρόνο 48,36 ευρώ, ενώ ένας δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1.500 ευρώ το μήνα θα κερδίσει το χρόνο 132 ευρώ.